Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε και στις απόψινές μας διαδρομές. Οι διαδρομές μας δεν θα μπορέσουν να παραλείψουν, να φορέσουν τα αποκριάτικά τους και να μπορέσουν να έρθουν κοντά στον κόσμο που θέλουν όλοι να γιορτάσουμε τις απόκριες. Να επισημάνουμε λοιπόν ότι το καρναβάλι σας φέτος είναι το 21ο. Βέβαια. Για 21 χρόνια γίνεται το καρναβάλι εδώ στο Καμάρι και συνεχίζεται. 3 η ώρα το μεσημέρι. Ναι, ναι, θα το επισημάνουμε και αυτό. Είπαμε θα ξεκινήσει από το δυτικό μέρος. Περίπου εκεί, στο φούρνο του Μουρίκα, ανάμεσα. Ξέρουν, αυτοί που γνωρίζουν ναι. Εδώ, ναι. Να ξέρει και ναι. Ο κόσμος ότι θα ξεκινήσει από δυτικά. Κτίριο Τσαλδάρη μέχρι φούρνο Μουρίκα θα είναι αραγμένα τα άρματα. Και θα έρθει προς το Ξυλόκαστρο και θα τερματίσει στο καφενείο του Κακοκέφαλου και θα mm-hmm. καεί στο απέναντι οικόπεδο. Ναι. Εκεί θα καεί ο καρνάβαλος και θα γίνουν κάποια δρόμενα και εκεί σχεδιάζουμε. Εκεί, επομένως, εκεί για, να μην, για να μην τρέχει ο κόσμος, να το πούμε ναι. Και πάλι, να μην τρέχει όπως και πέρσι στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Εμείς όλοι μαζί, Δήμος, Εμπορικός Σύλλογος, παιδιά από όλες τις τοπικές κοινότητες της Ευρωστήνης, συνεργαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε το καρναβάλι που θα γίνει στις 2 Μαρτίου. Mm. Όχι μόνο να προσφέρουμε διασκέδαση στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στους επισκέπτες και για έναν άλλον λόγο να ενισχυθούν οικονομικά και τα καταστήματα της περιοχής του Δερβενίου. Είναι δύσκολο να αναβιώνεις ένα έθιμο σε ένα χωριό 100 χρόνια τώρα. Ένα έθιμο το οποίο κρατάει ακόμα γερά. Έτσι, η αναβίωση της φωτιάς στο δικό σας το χωριό στο όμως δικό μας χρόνια το χωριό, τώρα κρατάει. Αλλό, χρόνια τώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από το βράδυ σε 7 μέχρι το πρωί την άλλη μέρα σε 7. Ελάτε στο καναβάρι της Ρίζας. Δεν το συζητάμε. Για να... Για να περάσουμε. Για να περάσουμε. Ρίζα δε Τσανέιρο. Ρίζα δε Τσανέιρο. Πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε. Πολύ μου άρεσε. Να προσθέσουμε ότι όποιος θέλει να συμμετάσχει στο καναβάρι, να δηλώσει συμμετοχή. Ή και τελευταία στιγμή, δεν χρειάζεται και νωρίτερα, ή και τελευταία στιγμή κάποιο γκρουπάκι ή και μεμονωμένα. Πάρα πολύ ωραία. Θα διχόμαστε όλα. Μπορούν να μπουν μέσα στη σελίδα μας στο Facebook, Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας, να γίνει και μέλη, να γίνει και μέλος οποιοδήποτε θέλει, με ελληνικά γραμμένα ακόμα. Με ελληνικά, και να ενημερώνεται από εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Για όλες μας δραστηριότητες, όχι μόνο για τα άρματα. Που ξεκινάνε όλα τα άρματα θα είναι τα οικοδομικά υλικά, η επιχείρησή μας. Α, η επιχείρηση και δηλαδή. Γιατί εκεί υπάρχει κατάλληλος χώρος, οπότε μπορούμε να μας τα άρματα. Ωραία. Η διαδρομή των αρμάτων θα είναι από εκεί μέχρι την πλατεία της Ρίζας. Ο κόσμος μπορεί να καθίσει σε όποιο σημείο του δρόμου θέλει. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος θα είναι εδώ στο κεντρικό σημείο της Ρίζας, έτσι μαζεμένος. Εκεί λοιπόν θα διαδρομή. Ναι. Εδώ φουντώνει έτσι. Ναι, στην πλατεία, όπως μου λες, θα καταλήξει εκεί και θα έχει και, τη... και τον ανάλογο έτσι, το ανάλογο κέφι. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει και εκεί κάποιο παντάκι για τα άρματα και για τους συμμετέχοντες. Αλλά εδώ θα κορυφωθεί έτσι. Εδώ, εδώ θα κορυφωθεί. Και είναι η τελευταία Κυριακή της αποκριάς, έτσι. Η τελευταία Κυριακή. Ωραία, 3 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι. Όσοι πιστοί προσέλθετε, το μήνυμα των Ριζαίων. Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε στον κόσμο μας, στους δημότες μας, χαμόγελα, μία ώρα ξεχνιαστή, μία ώρα διαφορετική από την καθημερινότητα που δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να το οργανώσουμε, να τρέξουμε λίγο, γιατί είχαμε μόνο ένα μήνα για να το οργανώσουμε, για να οργανώσουμε την εκδήλωση, να διασκεδάσουμε τους δημότες μας, να τους ψυχαγωγήσουμε, να τους ταξιδέψουμε έστω και για λίγο. Έστω και για μία ώρα. Είναι η πρώτη σας επαφή έτσι με αυτό το κομμάτι. Είναι η πρώτη μας επαφή και εγώ πραγματικά νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω, να ξεκινήσω από τον Δήμαρχο και μετά όλους τους υπόλοιπους που στο πρώτο άκουσμα μας αντιμετώπισαν με τόσο θετική ενέργεια και πίστεψαν αυτήν την ιδέα και στήριξαν και μας στηρίζουν έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτήν την εκδήλωση. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξεκινάς έτσι με τις πιο ευείονες συνθήκες, έτσι με όλη την τέτοια ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ σας. Το καρναβάλι εδώ θα γίνει το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο της αποκριάς, στις 3 η ώρα το βράδυ, το απόγευμα, συγγνώμη, μεσημέρι, στον παραλιακό δρόμο του Βραχατίου. Τα λέω καλά, έτσι. Δημήτριο μέχρι την Παιδική Χαρά. Έτσι, από τον Άγιο Δημήτριο σας δίνω
δίνουμε και κάποιες λεπτομέρειες για να ξέρετε εσείς που θέλετε να το επισκεφτείτε, να το δείτε. Από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και την Παιδική Χαρά. Θα υπάρχει και συνέχεια μετά, θα κάψουν τον Καρνάβαλο, φαντάζομαι, ό,τι γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.